Το λοιπόν λάκι μου, το λοιπόν λάκι μου, μπορείς να μου εξηγήσεις what is all this about? Τι συμβαίνει με την πάρτι σου λάκι μου? Που σταματήσαμε μέσα στην άκρη του δρόμου, μέσα στη ζέστη, γιατί ο κύριος Λάκης έκαμε σήμα το ότι ήθελε να πάει να κατουρίσει. False alarm. Βγήκαμε στη ζέστη, καταίδρωσα και το αποτέλεσμα είναι ότι ο κύριος Λάκης θέλει απλώς να αλλάξει τον αέρα του. Ευκαιρία να δοκιμάσουμε και το κραγιό που πιάσαμε από τη χαρά με τον Λάκη, πήγαμε και κάναμε τα νύχια μας και κάναμε και μανικιούρ και πετικιούρ, yes! Και μετά το απόγευμα θα πάμε στη Γεωργία να μας βάλει ρίζα στα μαλλιά μας. Να μας βάψει τη ρίζα το μαλλιό μας εννοώ. Η χαρά μου είπε να πάρω έναν καλοκαιρινό χρώμα κραγιόν. Και πήρα αυτό. Πώς σας φαίνεται? Είναι Barbara Bort, Rock Your Lips. I rocked my lips, Lucky. Είναι το νούμερο... 20. Ναι, φυσικά έβαλα το κινηματογραφικό και δεν φέρετε το νούμερο. Είναι Barbara Bort το κραγιόν, είναι για μέσα στη τσάντα μου. Επειδή κατάφερα το φορητό των πινέλων των χιλιών να το κολλήσω με super glue και να μην ξεκολλά. Πού ξανακούστηκε να μην ξεκολλάει super glue λάκι? Και έτσι θα το έχουμε αυτό στη τσάντα μας όταν θα είμαστε στο αυτοκίνητο και θα κάνουμε impromptu οδηγητικά όπως αυτόν. Να βάζουμε και κραγιόν και να είμαστε βαμμένες, που πήγε ο άντρας μας προχθές. Ξυπνάει ο Πάνος προχθές. Μέρα ήταν. Έχω σηκωθεί από τις 9. Είχα κάνει και ένα βίντεο. Πότε ήταν? Α, η Τρίτη. Τρίτη ήταν η μέρα της μεγάλης κούρασης, η Τρίτη που μας πέρασε. Λοιπόν, δείτε λίγο και τα καταρσήματα μου. Θα μιλήσω στη συνέχεια αν δει αυτά. Ξυπνάω ο Πάνος και μου λέει, έκανες βίντεο? Πώς έχω πασαληφθεί με το κραγιόν? Του λέω, τι εννοείς? Σε ξύπνησα. Δηλαδή το σπίτι μας είναι αρχαίο, αναπαλαιωμένο. Αχ, στο φουστάνι μου εμάζεψα γαϊδουράγκα, θαλάκι, για πάρτι σου. Για πάρτι σου, δεν μπορώ ρε λάκι. Κάμε σπίτι και βγάζουμε και τα φουστάνια και τα τεινάζουμε από τα γαϊδουράγκα. Λοιπόν, του λέω, μα ακουγόντας το υπνοδωμάτιο το βίντεο, να ξέρω, αποκλείεται να ακουστεί, γιατί μιλούμε για τείχους φαρδιούς. Μπορεί να είναι 80-90 εκατοστά το πάχος του κάθε τείχου. Και τρία δωμάτια απόσταση μου το δωμάτιο του σαλονιού που κάνω εγώ τα βίντεο μέχρι το δωμάτιο που κοιμάμαστε, το υπνοδωμάτιο μας. Μου λέει, όχι, το κατάλαβε επειδή σου βαμμένη. Του λέω, βαμμένη, και κοιτάω και είχα κραγιό. Και του λέω, άρχισα να γελώ με εκείνον το γέλιο το... με εκείνον το γέλιο το σύνηθες. Και λέω του, που εκαταντήσαμε. Άμα βάζουμε κραγιό στα χείλη μας, να θεωρούμαστε βαμμένοι. Τον πάλε. Δεν το έκαμνε στον το πράγμα προηγουμένως. Και όταν σε κατέβασα να πας να κατουρίσεις ή να χέσεις, έκαμνε στον αδιάφορο και πάτησα εγώ τα γαϊδουράγκαθα με το μακρύν το φουστάνι. Είσαι τρέλας. Είσαι τρέλας. Κλείνουμε κανένα παράθυρο. Λοιπόν, που λαλείτε κυρίες και κύριοι, έμεινε μας η κάττα. The good news is we like her. Τα καλά νέα είναι ότι μας αρέσει η γατά. Η καημενούλα, εγώ κουράστηκε. Είναι 13 χρόνια, λογικό να δυσκολεύεται με ένα γατί. Οπότε μου έμεινε εμένα το γατί. Και έγινα και γατομητέρα. Αχ, ναι, κυρίως, κυρίως σκυλομητέρα είμαι. Τώρα δεν μπορεί να κλείσει το παράθυρο. Τι θα κάνουμε τώρα που μπορεί να κλείσει το παράθυρο? Κάμε τα όλα σαν τα μούτρα μας τα μέσα. Ένα λεπτό. Ξανά. Τώρα. Έκλεισε το παράθυρο, λάκι! Βρήκαμε το λάθος. Λοιπόν, έμεινε μας το κατί, έμεινε μας η γατούλα. Οπότε έκανα και εγώ ένα post στο X, στο Ninex που πρώην έλεγε του Twitter, και έγραψα adding cat mother to my bio, προσθέτοντας γατομητέρα στο βιογραφικό μου. Οπότε η γατίνα, το γατόνι μεταφέρθηκε στο κύριο σπίτι, έφυγε από τα δώματα της γογούς. Το πάλεψε το κορίτσι ένα μήνα, δεν μπορώ να πω. Ήρθε και μου είπε ευθαρσώς ότι δυσκολεύομαι με τη φροντίδα της γάτας. Εγώ την είχα προειδοποιήσει. Για να είμαι ειλικρινής, παίρνοντας τη γάτα, το είχα στο βάθος του μυαλού μου πως μπορεί να
περιερχόταν και η γάτα στη φροντίδα της μητέρας, και γιατί άλλωστε η νεαρή κόρη να έχει διαφορά από τη μεγαλύτερη κόρη, όπως η μεγάλη κόρη πήρε το σκύλο και μετά γίνεται της μητέρας ο σκύλος, έτσι και η μικρή κόρη παίρνει το γάτο και γίνεται της μητέρας. Και έτσι τώρα έχουμε και σκύλο και γάτο. Άλιστα. Κάψε με και βάλ' μου μη λαλάκι. Πρώτα με γδέρνεις και μετά με γλύφεις. Οπότε τώρα έχουμε μια κατάσταση όπου το σαλόνι είναι ο χώρος της γάτας, το υπόλοιπο σπίτι είναι ο χώρος του σκύλου. Μπαίνει ο σκύλος στο σαλόνι, αλλά όταν μπαίνει ο σκύλος στο σαλόνι, η γάτα μπαίνει στο καλάθι της και κλείνουμε και το φερμουάρ. Αχ, τι ωραία πόδια που έχεις. Ρε, αφού εκατέβασα σε ρε και χάσκες. Με εκατούρισες, με έχεσες, τώρα τι με γδέρνεις. Τι με γδέρνεις τώρα. Λοιπόν, η γάτα είναι μέσα στο καλάθι της και κλειστή με το δίχτυ της, αναπνέει μια χαρά όταν ο σκύλος είναι στο σαλόνι. Κάνουμε βίντεο, εγώ κάνω βίντεο, ο σκύλος κάθεται δίπλα μου, η γάτα κάθεται απέναντι, κοιτιώνται ασκαρδαμιχτή όλη την ώρα, με τα μάτια ξεκινάει ο έρωτας. Εχθές παρολίγο να πάει και στα χείλη και στο στόμα δηλαδή, γιατί κρατούσα εγώ τη γάτα. Άστον να βάλω τον τρέλα να χτυπιέται, άστον τρέλα να χτυπιέται γατούλα. Έχει μαμά και μπαμπά τώρα, θα σε προσέχουμε γατούλα. Έλα γατούλα, έλα γατούλα. Άστον να έρθει μέσα, δεν μου να κάνει. Ναι, και θα συνεχίσεις και με τον άλλο τον κατάτρελο. Φύγε. Έξω. Εγώ τη γάτα και βλακωδός λέω στον πάνω, άνοιξε την πόρτα να γνωριστούν τα παιδιά. Οπότε μπαίνει μέσα το παιδί, αρχίζει να κάνει η γάτα. Γίνεται ολόκληρη, μπήκε σε στάθη συνεπίθεση. Ο κύριος από εδώ εχροπήθησε μπροστά πάνω, λέει σου να δει τι γίνεται. Η γάτα γράπωσε τον μπράτσο μου και μου έκαναν αυτές τις ωραιότατες γρατσουνιές. Τώρα φυσικά δεν τις βλέπετε καθαρά, γιατί είναι και γρατσουνιές του λάκι από πάνω. Όλα καλά. Εν τω μεταξύ έχω και μια δερματική συνθήκη, όπου άμα με γδάρεις φαίνεται το γδάρσιμο βαθιά. Θυμήθηκα τώρα το podcast του Άρη του Δημποκίδη που μιλούσε για τη Ραγία Αθανασία του Εγάλεο, που είχε δερματογραφία, πώς το λέγαν, τζουμ που είχε. Που άμα έγραφε κάτι πάνω στο δέρμα της εφαίρετος σαν τον τατουάζ. Τέλος πάντων, εγώ δεν πρόκειται να γιάσω. Ίσως με ένα γάτο και μια γάτα και ένα σκύλο να γιάσω. Όλα καλά. Με ρώτησε μια κυρία προχθές κάτω από το βίντεο, τι έπαθες Θέκλα μετά που πήγες στην Κύπρο και μιλάσα καταλαβίστικα. Της λέω και εγώ, ξέρω εγώ μάλλον αποπληξία. Η αλήθεια είναι ότι άμα είμαι κουρασμένη και άμα νιώθω πολύ νοικιότητα και άμα νιώθω καλά, άμα νιώθω σπίτι μου, μιλώ κυπριακά. Και επειδή είμαι και τα δύο αυτή την περίοδο και πολύ κουρασμένη, αλλά νιώθω και μεγάλη νοικιότητα με την οικογένεια, γι' αυτό μιλάω κυπριακά. Εντάξει, έχουμε εισάγει αυτά τα βίντεο, τα Netflix, πώς τα είπαμε, που ξεκίνησαν για να είναι κωμική, μονόλογοι, sit down, comedy και δεν ξέρω εγώ τι άλλον, τώρα αυτό δεν ξέρω τι θα είναι, επειδή το γυρίσω από το κινητό και είναι από το κινηματογραφικό του κινητού, δεν μπορεί να μεταφερθεί στον υπολογιστή, άρα θα το ανεβάσω έτσι χωρίς εσωτερικά, χωρίς εξωτερικά, whatever, μπορεί να μην είναι Netflix, δεν ξέρω, θα δω. Έναν έχω να σας πω, με γδέρνει η γάτα, με γδέρνει ο σκύλος. Σήμερα πέπτει... Πώς έχουμε σήμερα, ρε Λάκη! Πέ μου είναι η ημερομηνία, Λάκη! 28 είναι η Κυριακή, 27 είναι το Σάββατο, 25. Ναι. Πέμπτη σήμερα. Σήμερα πέπτει 25 Ιουλίου 2024. Βγαίνει το τελευταίο podcast για αυτήν τη σεζόν, το 66. Πώς είναι μια υγιής οικογένεια με ενήλικα παιδιά, είναι σωστό βίντεο, δείτε το. Θα πνάσουμε, θα κάνουμε διάλειμμα τον Αύγουστο από τα podcast. Τα άλλα βίντεο θα ανεβαίνουν κανονικά και θα επανέλθουμε το Σεπτέμβριο με τα podcast. Τέλος ήθελα να πω, παραδέχομαι ότι έχω μια, πώς να το πω, μια κατάσταση έτσι που είμαι λίγο ήδη όμορφη και άμα συνηθίσω σε μια συνήθεια δυσκολεύομαι να την αλλάξω. Long story short,
ο υπολογιστής που χρησιμοποιώ τα τελευταία 2 χρόνια είναι λάπτοπ, το οποίο έκανα λάθος στην παραγγελία του και ήρθε με μικρή οθόνη. Δηλαδή, εγώ ενώ νόμιζα πως θα έπαιρνα 19 ίντσες οθόνη, τελικά πήρα 17 ίντσες οθόνη, 16 ίντσες οθόνη. Και μου έλεγε ο Πάνος, στραβώνεσαι σε εκείνον το λάπτοπ. Βγάζει τα μάτια σου. Πάρε μια μεγάλη οθόνη. Όχι, όχι, όχι. Είμαι μαθημένη με τη μικρή την οθόνη. Οπότε, προχθές που ήταν, πήγαμε να πάρει μια καινούργια οθόνη για το δικό του τον υπολογιστή ο Πάνος. Πήρε μια πολύ ωραία οθόνη. Έτσι, με πολύ καλή ανάλυση, 4K κλπ. Κάθομαι χθες το βράδυ πάνω στον υπολογιστή του Πάνου για να παραγγείλω κάτι συμπληρωματικά έπιπλα που χρειαζόμαστε από το IKEA. Μαγεύομαι από την οθόνη και ξυπνάω πάνω σήμερα το πρωί και βρίσκει κινήμα στον κύριο του. Θέλω να μου πάρεις και εμένα αυτήν την οθόνη. Και τώρα στείλαμε να μας πάρει την οθόνη και παραδέχτηκα ότι είχε δίκιο μου έλεγε τόσο καιρό. Μη βασανίζεσαι κόρη μου, μη βγάζεις τα μάτια σου σε μια μικρή οθόνη, αλλά το γαϊδουράκι, εγώ δηλαδή, τσίνον τον τρόπο που ξέρει τσίνον πάει. Ήρθαμε ένα σωμασλάκι, καλόν το κραγιόν. Θα το ανεβάσω έτσι χωρίς να του βάλω εισαγωγικά και εξαγωγικά θέκφλιξ του ντοβίτου, αλλά θεωρήστε το Netflix. Γιατί είναι. Επήγες κύριε Λάκη, κάθισες μία ώρα στο πεντικιούρ, μία ώρα στο μανικιούρ και ήσουν άψογος, φρόνιμος. 20 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο με το air conditioner να μένω να πάει η μαμά σου στο σούπερ μάρκετ να ξυπνήσει και όταν οδήγεις να ψωνίσει. Και όταν οδήγεις έπρεπε να αποτελειώσεις την ιστορία της αδερφής σου της γάτας. Όλα καλά. Όλα καλά. Αυτά. Φιλιά σε όλους. Θα τελειώσουν κάποτε οι δουλειές μας, Λάκη, να πάμε και εμείς στη θάλασσα να διαβάσουμε κανένα βιβλίο, γιατί μαζευτήκαν πολλά βιβλία να διαβάσουμε. Και έχουμε και καλά νέα προσεχώς για τα δικά μας τα βιβλία. Περισσότερα όταν γνωρίζω περισσότερα. Φιλιά. Α, και κάτι άλλο. Ανακάλυψα την Τασινόπιτα. Ανακάλυψα αυτά τα μπουκάλια. Δεν έχει σημασία αν η μάρκα του, τον είναι B&C, Bistro & Co, Outdoor Dining, τα έχω πάρει από το Αλφαμέγα, αλλά πήραν τα παιδιά μου όταν ήμασταν στη Λάρισα, πρωτού μετακομίσουμε, πήγαμε και πήραμε κάτι βαλίτσες από ένα ΑΒ, Βασιλόπουλος, πώς το λένε, είχαν προσφορά κάτι πολύ ωραίες βαλίτσες cabin και είχαν ταιριαστές μπουκάλες και λέω τους πάρω. Εντάξει, εγώ μια ζωή είχα θέμα με το κρύο, τον νερό, ήθελα το νερό μου κρύο και βάζα συνέχεια πλαστικά μπουκάλια μέσα στο ψυγείο και βάζα στην κατάψυξη και ιστορίες κακά. Τους πήρα μια, είναι αυτή η μάρκα, μια άλλη μάρκα που ήταν ασορτή με τις βαλίτσες τους. Πήρα ένα στον Νικόλα και ένα στιγωγό. Σε κάποια φάση είναι μήνα χωρίς νερό. Και στον Νικόλα μου μπορώ να πιω από το νερό σου, Νικόλα μου να μάθω και τα μυστικά σου και μου λέει ναι. Και πίνω από το νερό του το οποίο ήταν μέσα σε αυτήν την μπουκάλα που είναι θερμός και ήταν ένα νερό που το είχε βάλει πριν 15 ώρες και ήταν παγωμένο. Αυτό έγινε όταν πήγαμε στις διακοπές και λέω στον Πάνο είμαι παλαβή και πήγα και πήρα και για μένα και τον Πάνο τέτοια μπουκάλια και το είναι το νερό μας παγωμένο και το περνούμε ωραία. Αυτά. Γεια! Yeah.